Στον 5 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε στρατιωτική ακαδημία στην Καμπούλ μετά από επίθεση για την οποία την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα όταν δύο βομβιστές καμικάζι ανατινάχθηκαν, δύο τζιχαντιστές σκοτώθηκαν από τις στρατιωτικές δυνάμεις και ένας ακόμη συνελήφθη ζωντανός. Σαρωτική ήταν η επανεκλογή του Σάουλι Νιινίστο στην Προεδρία της Φινλανδίας. Ο Νιίνιστο κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές με το συντριπτικό ποσοστό του 62,7%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Πέκα Χααβίστο των Πρασίνων με ποσοστό μόλις 12,4%. Ακόμη και ο Νιίνιστο πάντως δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν μάλλον έκπληξη, σημειώνοντας πως είναι συγκινημένος από την υποστήριξη του κόσμου. Περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στην περιοχή Ile-de-France, στο Παρίσι και στα προάστια του, καθώς αυξάνεται η στάθμη του Σικουάνα και οι αρχές φοβούνται για πλημμύρες. Η άνοδος της στάθμης έχει ήδη κάνει να πλημμυρίσουν δρόμοι περιπάτου στο Παρίσι και υποχρέωσε το Μουσείο του Λούβρου να κλείσει μια έκθεση ισλαμικής τέχνης που φιλοξενείται στο υπόγειό του.